Καλησπέρα, παιδιά, είναι εδώ, τι κάνετε, πώς είστε. Σήμερα με ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι. Όπως και τα προηγούμενα βίντεο, και το σημερινό βίντεο θα είναι κάπως διαφορετικό. Και όπως καταλάβατε από τον τίτλο, επισκεφτήκαμε, by the way, το μαγαζί Snipes, το οποίο είναι ένα μαγαζί που υπάρχει στην Ολλανδία, Γερμανία και σε κάποιες άλλες χώρες στην Ευρώπη. Το οποίο είναι ένα μαγαζί το οποίο πουλάει παπούτσια και γενικά hype εταιρείες όπως Champion, Fila, Nike, Adidas κτλ. Και πήγαμε εκεί πέρα να ρίξω μια ματιά, ξέρω εγώ, να δω αν έχει τίποτα έτσι που να μ' αρέσει. Και μιας και είχα βγει την προηγούμενη Παρασκευή και είχαν λερωθεί τα Yeezy μου, λέω, α, λες να πάω να αγοράσω το Cray Protect. Και λέω, why not, ξέρω εγώ. Οπότε αγόρασα και να βάλω και το συγκεκριμένο βίντεο και γενικά να το δοκιμάσω, να δω αν έχει καμία διαφορά από τον τρόπο που πλένω κανονικά τα παπούτσια με τα δικά μου πράγματα ή με ένα έτσι kit το οποίο είναι συγκεκριμένο για παπούτσια. Λοιπόν, ας το ανοίξουμε λιγάκι. Ωραία. Αρχικά έρχεται σε αυτό εδώ το ωραίο θικάκι. Θικούλα, μπορώ να το πω. Και μέσα έχει φυλαδιάκι, λογικά εγχειρίδιο χρήσης. Ένα Cray Protect Fiber Cloth, που στα ελληνικά δεν ξέρω πώς λέγεται. Έχει το Cray Solution, έχει και αυτά εδώ που πάντα λέγαμε ότι θα τα τρώμε. Πλάκα, δεν τα τρώμε. Οπότε μια χαρά, και το κουτάκι του μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει πλαστικό που του πού. Οπότε ας τα βάλουμε λίγο στην άκρη, να ρίξω έτσι μια ματιά τι έχει μέσα το εγχειρίδιο χρήσης. Αν και δεν νομίζω να το χρειαστούμε. Το οποίο εξηγεί μέσα σε 6 βήματα το τι πρέπει να κάνεις με το συγκεκριμένο. Και μέσα σε αυτό εδώ που θα χρησιμοποιήσουμε, θα ρίξουμε λίγες σταγόνες από το συγκεκριμένο solution. Θα το βάλουμε έτσι μέσα κτλ. Οκ. Λοιπόν, πάνω κάτω δεν θα ακολουθήσω αυτό. Θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Διότι έχω πλύνει άλλες 5-6 φορές τα Yeezys και βγαίνανε πάντα τέλεια. Οπότε θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Απλά με το συγκεκριμένο τέτοιο. Να πω την αλήθεια, η βούρτσα είναι λίγο πιο σκληρή από ό,τι θα έπρεπε. Διότι στην Ρόδο έχω μια άλλη βούρτσα την οποία την είχα πάρει από το Λονδίνο. Η οποία είναι πολύ πιο μαλαϊκή στη μία μεριά και στην άλλη μεριά είναι πιο σκληρή. Όχι ότι είναι πολύ σκληρή, αλλά η συγκεκριμένη είναι λίγο πιο σκληρή από ό,τι θα έπρεπε, πιστεύω. Αλλά νομίζω ότι μόλις σε βραχή με ζεστό νερό θα λογικά θα μαλακώσει. Ωραία, βάλω λίγο το ζεστό νερό. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε. Πόσες να βάλουμε. Πέσει το shot λίγο να μου κόβει το κεφάλι, ίσως, δεν ξέρω. Δυστυχώς το βίντεο αυτό κανονικά πρέπει να το βγάλω με δεύτερο άτομο, το οποίο να βλέπει λίγο την κάμερα και τα λοιπά, να το κάνω λίγο πιο professional. Αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχω δεύτερο άτομο, αποφάσισα να το κάνω μόνος μου. Λοιπόν, θα βάλουμε. Ου! Τίμιο. Εντάξει, θα παίρνουμε δύο παπούτσια. Έβαλα τόσο. Έβαλα 4 φορές το τέτοιο. 4 φορές το πάτησα δυνατά, ας πούμε. Λοιπόν, πήγα ξανά. Έβαλα λίγο νεράκι ώστε να φαίνεται να βγάλει πιο πολύ αφρό, τέλος πάντων, εφόσον είχα βάλει το solution. Ούτε νομίζω καλά θα είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν μια χαρά. Μου αρέσει που είχε το Cray Protect το logo εκεί πέρα. Ας το κάνουμε έτσι λίγο, να μελακώσει περισσότερο. Βασικά τη ρίχνω μέσα. Μια και επιπλέει. Θα αρχίσω από τα ζύμπρα. Θα προσπαθήσω να έχω και το καλύτερο angle για εσάς. Δεν πιστεύω ότι θα έχω τα καλύτερα, γιατί δεν μπορώ να βλέπω τι πάω να βγάλω. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αρχικά, μέσα στα ζύμπρας έχω αυτά εδώ, τα οποία τα είχα πάρει και αυτά από το Λονδίνο, τα οποία είναι απλά σαν πάτος, ας πούμε, έτσι μικρός. Δεν αφήνει χρώμα, οπότε πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στα προηγούμενα γύρισα τα μπελούγκα. Όχι δεν θα πουλήσω ποτέ, αλλά έχει έτσι λίγο μπλε χρώμα από το προηγούμενο πάτο. Διότι μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα πάτο μέσα στο παπούτσι και να, και τα λοιπά, να περπατάς πιο ωραία. Ο προηγούμενος πάτος άφησε έτσι λίγο μπλε και δεν μου άρεσε αυτό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις για τα Yeezy συγκεκριμένα, βασικά και για το κάθε παπούτσι που θες να καθαρίσεις, είναι να βγάλεις τα κορδόνια. Αν θες να καθαρίσεις ένα παπούτσι το οποίο δεν είναι και τόσο χαϊπαρισμένο και ίσως δεν μπορείς να βρεις φωτογραφίες του, δύσκολο. Καλύτερα είναι να βγάλεις μια φωτογραφία τα κορδόνια πριν τα αγγίξεις και από τις δύο μεριές να ξέρεις πώς να τα βάλεις πίσω. Αυτό το έμαθα με το σκληρό τρόπο δυστυχώς, γιατί είχα ένα παπούτσι το οποίο είχα καθαρίσει, δεν ήξερα με ποιον τρόπο θα το θα ξαναβάλω πίσω τα κορδόνια, τέλος πάντων. Ήταν λίγο complicated, ήταν λίγο περίπλοκο. Μετά από εκείνη τη φορά που ήμουν στο Λονδίνο και το είχα κάνει, κάθε φορά έβγαζα μια φωτογραφία για να θυμάμαι και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα με τα Yeezy που υπάρχουν και 500 τρόποι να κάνεις τα κορδόνια, δεν υπάρχει και τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Οπότε δεν μας απασχολεί αυτό. Και τα πετάς μέσα στο νερό για να καθαρίσουν και αυτά. Τα ζύμπρας τα έχω ξαναπλύνει άλλες 2 φορές. Αυτή τη στιγμή είναι έτσι λίγο βρώμικα. Το βάζουμε και αυτό εδώ. Θα αρχίσουμε από το πρώτο. By the way, κάποια τσιπλάνα για να δείτε το παπούτσι πόσο βρώμικο είναι κτλ. Ο πάτος είναι. Εντάξει. Για στα μέρη που πήγα, μια χαρά καθαρός είναι. Έχει λίγα stains μαύρα, ειδικά έτσι εδώ μπροστά κτλ. Που είναι άσπρο, όπως βλέπετε. Και σε αυτό εδώ είναι έτσι. Και θέλω να πιστεύω όταν τελειώσει το καθάρισμα θα είναι πεντακάθαρο. Παίρνουμε το brush. Α, έχει μαλακώσει. Καλό αυτό. Και εγώ αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να βουτάω εισαγωγικά μέσα το παπούτσι ώστε να βραχεί και να βραχεί όλο το υλικό και να μην το παίρνω σιγά σιγά και το κάνω με το cloth. Εγώ θα το κάνω full καθάρισμα και δεν θα το κάνω μόνο επιφανειακό στα σημεία που τέλος πάντων είναι βρώμικα. Θα το κάνω γενικά. Οπότε εγώ απλά το βουτάω, ξέρω ότι δεν το κάνω συνήθως, αλλά εγώ μπορώ και το κάνω. Και τώρα που έχει βουτυχτεί μέσα και έχει βραχεί εισαγωγικά όλο το παπούτσι,
τώρα έχει βρέχει περισσότερο. Παίρνεις τη βούρτσα, την βουτάς λίγο έτσι, την κάνεις αριστερά-δεξιά και αρχίζεις σιγά-σιγά και καθαρίζεις τα παπούτσια. Και το κάνεις πάρα πολύ απαλά. Δεν πιέζεις καθόλου τη βούρτσα πάνω. Απλά να το περάσει από πάνω ή να. Αλλά συνήθως εγώ μου αρέσει να βγάζει πιο πολύ αφρό. Και δεν βγάζει πάρα πολύ αφρό και δεν είμαι και τόσο ικανοποιημένος που δεν βγάζει τόσο πολύ αφρό. Ίσως έχω κάνει κάτι λάθος, αλλά. Ναι, δεν βλέπω να βγάζει καθόλου αφρό. Και όταν βάζω πάνω τέτοιο και πάλι δεν βγάζει αφρό. Γιατί. Αποφάσισα, παιδιά, λίγο να βγάλω το χαλί από κάτω, διότι δεν με βολεύει και τόσο να υπάρχει το χαλί από κάτω. Είχα βάλει έτσι μια πετσέτα, αλλά δεν με βολεύει. Τώρα που φτιάξα λίγο το χώρο περισσότερο, η κάμερα βασικά πρέπει να είναι πάει λίγο πιο πάνω, πιστεύω. Τώρα που φτιάξα λίγο το χώρο έτσι, ξέρω ότι με βλέπετε, αλλά δεν πειράζει. Θα το κάνω λίγο σαν ψηλό timelapse, διότι δεν νομίζω να μπορέσω να το κάνω αλλιώ. Οπότε να αρχίσουμε λίγο έτσι. Κοιτάξτε, το Cray Protect, αυτό εδώ το. Όχι το Cray Protect, το solution του Cray Protect τέλος πάντων. Θα προσπαθήσω να βάλω λίγο επάνω στο παπούτσι, να δω σε φάση αν βγάλει αφρό. Διότι μέσα στο νερό, έχω βάλει ίσως μάλλον πάρα πολύ νερό, δεν βγάζει καθόλου αφρό. Α, εντάξει, όταν το βάζω πάνω στο παπούτσι, μάλλον έχω βάλει πάρα πολύ νερό. Εντάξει, τώρα καλύτερα, τώρα πάρα πολύ καλύτερα. Ναι, εντάξει, τώρα έτσι εξηγείται το πώς έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ έχει αρχίσει και βγάζει αφρό. Όταν βγάζει αφρό καθαρίζει πάνω κάτω το παπούτσι. Οπότε μέχρι στιγμής έχει ψιλοκαθαρίσει. Ξέρω ότι είναι βρεγμένο και δεν μπορείς να το δεις, αλλά έχουν φύγει τα πιο σοβαρά. Τώρα απλά το κάνεις λίγο πιο detail. Οπότε είναι εντάξει, ok. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή επειδή θέλω να πω την ειλικρινή γνώμη μου, δεν νομίζω να είναι απαραίτητο το Cure Protect, το Cray Protect, το συγκεκριμένο kit. Το μόνο ωραίο που είναι ότι σου δίνει το Fiber Cloth, το οποίο είναι για να καθαρίζεις το παπούτσι, αν δεν θες να το καθαρίζεις γενικά όλο. Και γενικά που σου δίνει τη βουρτσίτσα κτλ. Γιατί είναι δύσκολο κάποιες φορές να βρεις τη συγκεκριμένη σκλήρινση που θέλει τέλος πάντων η βουρτσίτσα. Οπότε το πρώτο παπούτσι τελείωσε. Για το δεύτερο παπούτσι θα προσπαθήσω τον άλλο τρόπο, το οποίο θα βρέξω απλά λίγο τη βουρτσίτσα και θα βάλω πάνω στη βούρτσα. Το Cray Protect, το solution. Τρίβεις λιγάκι με το χέρι έτσι και το βάζεις έτσι λίγο στο νερό και θα το κάνουμε χωρίς να βρέξουμε καν το παπούτσι ολόκληρο. Θα το βρέξω μετά απλά για να δούμε λίγο τη διαφορά. Μ' αρέσει να βάζω πάντα από μέσα το χέρι ώστε να δίνω ακριβώς τα σημεία που θέλω έμφαση, που θέλω να καθαριστούν. Και όπως είπα, δεν πιάζουμε πολύ σκληρά τη βούρτσα μέσα. Επίσης, στο τέλος του βίντεο που θα είναι αύριο, θα είναι στεγνά, θα σας εξηγήσω πάνω κάτω τη διαδικασία που έκανα ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι έκανα και να μην κάνετε κάτι στην τύχη. Τελείωσα το τρίψιμο και με αυτό το παπούτσι το οποίο δεν το έχω βρέξει ολοκληρωμένο και δεν το έχω βρέξει μέσα. Τώρα θα τα αφήσω λίγο στο μπάνιο ώστε να ασχοληθώ με τα κορδόνια. Πάνω κάτω, ένα από τα τελευταία βήματα που κάνεις όταν θες να καθαρίσεις τα παπούτσια σου είναι τα κορδόνια. Και είναι και ένα βασικό. Αν έχεις την δυνατότητα να βάλεις πλυντήριο στο κρύο, θα βάλεις μαζί και τα κορδόνια μέσα ώστε να καθαρίσουν στο πλυντήριο και εκείνα. Αλλά αν δεν έχεις πλυντήριο και θες να πλύνεις μόνο στο χέρι έτσι με το κουβάκι κτλ. Παίρνεις τα κορδόνια έτσι, τα κάνεις στο χέρι σου. Ρίχνεις λίγο από το solution. Ένα. Και αρχίζεις και τρίβεις. Και αρχίζεις και τρίβεις τα κορδόνια μεταξύ τους. Σιγουρευόμαστε ότι θα το κάνουμε από όλες τις μεριές έτσι. Και πάνω κάτω τα κορδόνια έχουν καθαρίσει εντελώς. Δεν έχουν τίποτα επάνω, δεν έχουν σημάδια, δεν έχουν τίποτα. Μέρα 2, παιδιά. Κουρεύτηκα κιόλας, by the way, αν δεν φαίνεται. Περίμενα 2 μέρες να στεγνώσω τα παπούτσια. Δεν ήθελα να τα βάλω στο καλοριφέρι από δίπλα, γιατί όταν τα βάζεις δίπλα στο καλοριφέρι, υπάρχει περίπτωση να αρχίσουν να στεγνώνει το ύφασμα λίγο λάθος και να αρχίσει να κάνει cracks. Οπότε μην το βάζετε ποτέ κοντά σε καλοριφέρι. Δηλαδή να είναι σε ένα ζεστό δωμάτιο, ok, αλλά όχι δίπλα σε καλοριφέρι. Και τόσο πάνω, εγώ τα είχα βάλει μέσα στο διάδρομο για να μην ενοχλούν κιόλας εδώ μέσα στο χώρο. Οπότε πήραν λίγο περισσότερη ώρα να στεγνώσουν. Αλλά παιδιά, το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω πως βγήκε πένα. Αποφάσισα να μην καθαρίσω τελικά τον πάτο. Γιατί δεν χρειάστηκε και θα ήταν και διπλή δουλειά, οπότε δεν το καθάρισα το πάτο, αλλά συνήθως το καθαρίζω.
Τώρα θα σας δείξω λίγο το ζέμπρα, το άσπρο. Άλλαξα λίγο και το φωτισμό, ξέρετε το κλασικό, το φωτισμό το λευκό, όταν δείχνουμε κάτι. Έχει καθαρίσει τέλεια. Όπως είπα, ο πάτος, δεν καθάρισα καθόλου τον πάτο. Αν και δεν ήταν και πολύ βρώμικος, για κάτι μήνες που έχω το παπούτσι δεν είναι και τρελά βρώμικος. Έχει καθαρίσει απίστευτα ωραία, όπως βλέπετε. Δεν νομίζω να έχει κανένα σημάδι τίποτα από όλες τις μεριές. Το μπελούκα από κάτω στον πάτο είναι εντάξει λίγο πιο βρώμικο, επειδή το έχω ένα και χρόνο, γιατί το είχα πάρει στο release date περίπου. Αλλά έχει καθαρίσει σχεδόν τέλεια. Και αυτό. Οπότε πάμε να βάλουμε λίγο τα κορδόνια. Για τα κορδόνια στα Yeezy, όπως είδατε και κάποια πλάνα κτλ. Αυτή τη φορά τα άφησα έτσι λίγο loose. Γενικά έχω δει άτομα να τα αφήνουν πάρα πολύ loose, αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτό το extreme loose, δηλαδή το κορδόν να πέφτει και να αγγίζει κάτω το πάτωμα, λερώνεται, μπαίνει στα πόδια σου και γενικά δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει να είναι αυτό το λίγο loose και να μείνει το tighten up, αλλά όχι αυτό το υπερβολικό. Οπότε, παιδιά, λίγο για να ανακεφαλαιώσω τι ακριβώς έγινε με τα παπούτσια, πώς τα έπλαινα και πώς τα έκανα. Το πρώτο βήμα είναι να βγάλει τη σόλα, την οποία εγώ χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ κάτι σαν σολάκι μικρά τέλος πάντων, γιατί κάνει λίγο πιο άνετο το παπούτσι. Μετά βγάζει τα κορδόνια και μπορεί να αρχίσει να καθαρίσει το παπούτσι. Παίρνεις μια βουρτσίτσα η οποία είναι κυριολεκτικά αρκετά μαλακή. Και η συγκεκριμένη που χρησιμοποιείς από την Grey Protect είναι αρκετά καλή, διότι είναι αρκετά σκληρή τώρα που είναι τη στεγνή. Μόλις την συνδυάσεις με λίγο ζεστό νερό, μαλακώνει πάρα πολύ και αυτό δεν καταστρέφει το παπούτσι. Εγώ προτιμάω, παιδιά, όταν πάω να καθαρίσω ένα παπούτσι, να βάλω το υλικό κατευθείαν πάνω στο παπούτσι. Ξέρω ότι δεν είναι σωστό, αλλά με βολεύει και με βοηθάει και δεν καταστρέφεται, οπότε δεν παθαίνει κάτι, τουλάχιστον στην από δικιά μου εμπειρία. Ρίχνω λίγο από το solution, βρέχω με ζεστό νερό, όχι καυτό νερό, αλλά ζεστό νερό τη βούρτσα και αρχίζω και τρίβω σιγά σιγά με απαλές κινήσεις και απλά να αγγίζει μόνο επιφανειακά η βούρτσα και να μην βάζεις μέσα τη βούρτσα και το τρίβεις, γιατί έτσι θα χαλάσει το παπούτσι. Οπότε το κάνεις έτσι μέχρι να βγάλεις σαπουνάδα, το αρχίζεις, ξεπλένεις, συνεχίζεις, ξεπλένεις, συνεχίζεις. Και κάτι που κάνω εγώ έξτρα είναι ότι το κάνω από όλες τις μεριές, δηλαδή το τρίβω και έτσι και έτσι και έτσι, ώστε να μπουν οι ίνες της βούρτσας μέσα από όλες τις μεριές, αλλά έτσι με αυτή την απαλή υφή. Όπως είχα πει και στην αρχή του βίντεο, συνήθως βάζω το παπούτσι και στο πλυντήριο στην χαμηλότερη θερμοκρασία. Τα περισσότερα πλυντήρια έχουν την κρύα θερμοκρασία που είναι 20 με 30 βαθμούς. Όσο πιο κρύο το νερό, τόσο καλύτερο. Δεν σας συνιστώ να βάλετε όλα τα παπούτσια σας μέσα εκεί, αλλά εγώ τα Yeezy τα έχω βάλει αρκετές φορές και δεν έχουν πάθει τίποτα. Στο παγωμένο. Πολύ, μα πάρα πολύ σημαντικό. Παγωμένο. Οπότε μην τα βάλετε ποτέ σε καυτό νερό. Γύρω στα 600 με 700 RPM. Το πλυντήριο το τι έξτρα προσφέρει. Αν το βάλεις κατευθείαν στο πλυντήριο, δεν θα φύγουν όλες οι βρωμιές και όλοι οι λεκέδες. Το πλυντήριο πιο πολύ είναι για να το κάνει πιο φρέσκο το παπούτσι, να μυρίζει πιο όμορφα κτλ. Δεν υπάρχει ίχνος λεκέ. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό για deadstock πραγματικά. Το επάνω μέρος, η σόλα και τα λοιπά από κάτω, εντάξει, εννοείται πως είναι βρώμικο γιατί αυτά χρησιμοποιούνται πάνω κάτω. Αλλά το επάνω μέρος που με είχαν πατήσει 5-6 φορές και τα λοιπά και ήθελα να τις σκοτώσω, όσοι έχετε γίζει, ξέρετε τι εννοώ, έχουν εξαφανιστεί πλήρως. By the way, στον μπελούκα δεν έχω βάλει ακόμα τα κορδόνια, γιατί να περιμένετε το επόμενο βίντεο. Θα είναι κάτι special. Οπότε, παιδιά, αυτά είχα να πω για αυτό το βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο, εύχομαι να σας βοήθησε λίγο και ό,τι ερώτηση έχετε. Μπορείτε να τη ρωτήσετε κάτω στα σχόλια. Δεν είμαι κάποιος expert στο να καθαρίζω παπούτσι κτλ. Απλά το έχω κάνει αρκετές φορές και είπα να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σας. Οπότε, αν σας βοήθησε αυτό το βίντεο, πηγαίνετε και κάντε ένα subscribe. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Και όπως είπα, αφήστε ένα σχόλιο κάτω στο comment section. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή κάτι. Και γενικά το feedback σας, δηλαδή αν μου πείτε κάνεις κάτι λάθος κτλ. Αν έχετε κάποιο καλύτερο τρόπο από το δικό μου για να καθαρίζετε το παπούτσι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. I don't know what I'm doing.